Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θεκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 17 Σεπτεμβρίου 2024 και θα κάνουμε ένα πολύ ενδιαφέρον και διαχρονικό θέμα. Ο ναρκισιστής και τα παιδιά του. Αφορμή ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο «Πώς αντιμετωπίζουμε τους ναρκησιστές στο περιβάλλον μας», ένα πολύ παλιό βίντεο, από το 2015 ακόμη εκείνο το βίντεο, και ένα άλλο σχόλιο, ερώτημα κάτω από το χθεσινό βίντεο, ένα βίντεο σως, το βίντεο για την ιστριονικότητα. Το χθεσινό βίντεο, αν δεν το είδατε, το οποίο έχει τον τίτλο «Ιστριονικότητα», Θέλω να σου εξιστορίσω το δράμα μου μόνο για λίευση προσοχής. Λύσεις δεν δέχομαι. Όσοι δεν το έχετε δει, δείτε το. Θα βάλω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο εκείνο το σύνδεσμο για το χθεσινό. Είναι σωστό χθεσινό βίντεο. Πάμε πρώτα στο ερώτημα. Το πρώτο. Κάτω από το βίντεο πώς αντιμετωπίζουμε τους ναρκισιστές στο περιβάλλον μας. Θέκλα. Ήθελα να ρωτήσω. Πρώτον, ο ναρκισιστής γονιός... Μπορεί να συμπεριφέρεται άσχημα μόνο σε ένα από τα παιδιά. Το ερώτημα του ενό εκατομμυρίου. Και δεύτερο ερώτημα, το δύο εκατομμυρίων. Εγώ βάζω τις διατιμήσεις λέω το ότι το πρώτο ερώτημα είναι το ενό εκατομμυρίου και το δεύτερο το δύο εκατομμυρίων γιατί είναι και τα δύο κέρια ερωτήματα το δεύτερο πόσο πιθανόν είναι παιδιά ναρκισιστή γονιού να γίνουν και αυτοί ναρκισιστές ή μπορεί να είναι απλώς τοξικοί άνθρωποι συγγνώμη για τις πολλές ερωτήσεις καταλαβαίνω ότι τον τελευταίο καιρό έχει μπει καινούριο κόσμο στο κανάλι ε, τον Αύγουστο είχαμε εις ροή νέων προσώπων στο κανάλι, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προτίμησή σας στο κανάλι μας. Ε, μπήκε καινούριο κόσμος, είναι 5.500 και πάνω τα βίντεο, οπότε είναι εύκολο κάποιος να μπερδευτεί παίρνοντας τόσες πολλές πληροφορίες μας για κάποια ζητήματα με τα οποία ασχολούμαστε εδώ και χρόνια. Και έτσι είναι φυσικό να υπάρχουν κέρια ερωτήματα σε παλιότερα βίντεο. Θα τα απαντήσουμε όμως. Θέλω να πω εδώ ενδεικτικά για τους καινούριου συνδρομητές στο κανάλι ότι άμα περιδιαβάσετε το κανάλι μας θα δείτε ότι υπάρχουν πολλές playlist λίστες αναπαραγωγής βίντεο με διάφορες θεματικές οπότε αν έχετε απορίες σε ένα θέμα είναι χρήσιμο να ψάξετε στα playlists επίσης βοηθάει πολύ το να παρακολουθήσετε με τη σειρά όλα τα επεισόδια του podcast. Για να σας εξηγήσω τι εννοώ, βλέπετε εδώ την αρχική σελίδα του καναλιού μας, υπάρχει η κάθετη στήλη αρχική, η επόμενη στήλη λέει βίντεο, όπου βγάζει όλα τα βίντεο με τη σειρά, τα πιο πρόσφατα, τα βίντεο που είναι μόνο για συνδρομητές, μετά βγάζει τα shorts, συνήθως δεν έχουμε shorts στο κανάλι, είναι... παλιότερα βγάζαμε shorts, τώρα έχουμε περισσότερο... Μόνο για τους συνδρομητές shorts, τα live στο κανάλι. Σε αυτή τη στήλη είναι τα podcast. Και όταν λέω να παρακολουθήσετε τα podcast, ενώ το playlist με τα podcast που έχει 62 επεισόδια. Και πέρα από τα podcast είναι τα μαθήματα, αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο μια σειρά μαθημάτων, το βία στην οικογένεια και είναι δωρεάν. Και μετά στην επόμενη στήλη είναι όλα τα playlist, το οποίο είναι πολλά. Τα τελευταία φορά που τα α, μέτρησα τα playlist ήταν πάνω από 100. Όπου βλέπετε εδώ τις διάφορες θεματικές που έχουν τα playlist. Οπότε κάποιος μπορεί να πάει και να επιλέξει ένα συγκεκριμένο playlist και να διαβάσει μάλλον να παρακολουθήσει τα θέματα που είναι σε αυτό το playlist. Η επόμενη στήλη είναι η στήλη κοινότητα, όπου εδώ βρίσκονται οι αναρτήσεις που βάζω συχνά και μετά είναι η στήλη συνδρομή, όπου μπορείτε εάν θέλετε και αν ενδιαφέρεστε να μπείτε σε κάποιο από τα επίπεδα στη συνδρομή. Και επειδή ακριβώς τελευταίως βρίσκω πάρα πολλές ερωτήσεις ...απάνω σε θέματα που είναι και πολύ εξειδικευμένα και θέματα τα οποία είναι και πιο προσωπικά... ...θα έλεγα ότι και στο δεύτερο επίπεδο της συμμετοχής μπορεί κάποιος να έχει ε, πρόσβαση στο Book Club... ...το οποίο γίνεται κάθε Δευτέρα όπου γίνονται και συζητήσεις... Και στο τρίτο επίπεδο συμμετοχή να έχει πρόσβαση στο μινιό webinar και στο τέταρτο στο zoom των γυναικών το εβδομαδιαίο και στο πέμπτο στο zoom των ανδρών επίσης το εβδομαδιαίο. Αυτό πληροφοριακά για τα νέα μέλη. Πάμε τώρα να διαβάσουμε τα ερωτήματα. Λοιπόν, στο πρώτο ερώτημα. Ο ναρκισιστής γονιός, ναι, είναι πολύ πιθανό να διαχωρίζει τα παιδιά του, να κάνει διαχωρισμό να έχει παιδιά που προτιμά, παιδιά τα οποία τα αντιμετωπίζει ως χρυσά παιδιά, όρος στα αγγλικά είναι golden child, η μετάφραση στα ελληνικά είναι χρυσό παιδί και σημαίνει το παιδί του ναρκισεστή ή τα παιδιά του ναρκισεστή, τα το οποία τα ξεχωρίζει ή το ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα είτε γιατί του μοιάζει στην εμφάνιση είτε γιατί του μοιάζει στο στυλ προσωπικότητα, στην ιδιοσυγκρασία ένα παιδί, γιατί ακόμα το παιδί δεν έχει ένα ολοκληρωμένο στυλ προσωπικότητα, είτε γιατί ταυτίζεται με αυτό το παιδί καθιονδήποτε τρόπο. Και κάποια από τα παιδιά του, ή ένα από τα παιδιά του, ή το μοναδικό παιδί του, να το αντιμετωπίζει ω μαύρο πρόβατο. Στα αγγλικά όρο είναι scapegoat. Να το εξωστρακίζει εκείνο το παιδί, να μην του συμπεριφέρεται ω παιδί του, αλλά να του συμπεριφέρεται σαν να είναι ξένους, σαν να είναι ο εχθρός του. Για να καταλάβουμε καλύτερα πώς λειτουργεί ένας ναρκισιστής με τα παιδιά του, ας σκεφτούμε ότι ο ναρκισιστής είναι όπως έναν νταΐ σε ένα σχολείο. Ένας νταΐς σε ένα σχολείο έχει κάποιους τους οποίους ξεχωρίζει και κρατάει δίπλα του, σαν πρώτο παλίκαρα του, και κάποιους τους οποίους στοχοποιεί και τους επιτίθεται. Και σε μια ομάδα, όπως είναι μια σχολική τάξη, υπάρχουν κάποια πρόσωπα το οποίο αποτελούν στόχο των, υπολύτων, των υπολείπων. Των Στόχο των υπολείπων, κάλαθο των αχρήστων, τα μαύρα πρόβατα. Ναι, οι ναρκισιστές πολύ συχνά διαχωρίζουν τα παιδιά τους και ένα παιδί το οποίο για παράδειγμα έχει μια εμφάνιση που τη θεωρεί καλύτερη ο ναρκισιστής από τα άλλα παιδιά ή από το άλλο παιδί να το ξεχωρίζει και να το έχει σε ιδιαίτερη θέση. Δηλαδή να μην του συμπεριφέρεται τόσο άσχημα όσο στα μαύρα πρόβατα ή στο μαύρο πρόβατο. Φυσικά, κανένας ναρκισιστής, κανένας άνθρωπος με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας δεν μπορεί να αγαπήσει υγιώς. Οπότε και η προστασία, η, η αγάπη, η προτίμηση που δέχεται το χρυσό παιδί από τον ναρκισιστή δεν είναι παρά μια τοξική σχέση πάλι. Παρόλο που μπορεί το χρυσό παιδί να μην το αντιλαμβάνεται. Σίγουρο όμως το μαύρο πρόβατο, ο αποδιοπομπέος τράγος, το scapegoat του ναρκισιστή, το αντιλαμβάνεται. Το βιώνει ότι ο γονιό του τον απορρίπτει, ότι ο γονιό του του συμπεριφέρεται σαν να και δεν είναι δικό του παιδί. Γι' αυτό και πολλέ φορέ τα παιδιά ναρκιστών που μεγάλωσαν με κακοποιητικό τρόπο και ήταν μαύρα πρόβατα από του ναρκιστέ, αναφέρουν ότι ένιωθαν ότι ίσω να ήταν υιοθετημένοι και να μην το γνώριζαν ή να επιθυμούσαν κιόλα να ήταν υιοθετημένοι και να μην ανήκαν σε αυτή την τόσο τοξική και εχθρική οικογένεια. Στο δεύτερο ερώτημα, πόσο πιθανό είναι παιδιά να γονιού να γίνουν και αυτά να είναι εξαιρετικά πιθανό. Για να γίνει κάποιος άνθρωπος να χρειάζεται να συμπέσουν διάφοροι παράγοντες. Στο πέμπτο επεισόδιο του podcast, στο επεισόδιο για τον αρκισισμό, Μιλώ εκτεταμένα για αυτό το ζήτημα. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και το σύνδεσμο για το πέμπτο επεισόδιο του podcast αυτό που μιλά για τον αρκισισμό. Οι παράγοντε που παίζουν ρόλο ώστε ένα άνθρωπο να εξελιχθεί σε ναρκιστή, όπω είπα και προηγουμένω, είναι πολλαπλή. Σίγουρα υπάρχει κάποιο στοιχείο κληρονομικότητα στα ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία που φέρει ένα παιδί. Δηλαδή, μπορεί να γεννηθεί φέρνοντα ένα πιο έντονο χαρακτήρα, η να γεννηθεί με περισσότερο πείσμα, αλλά δεν σημαίνει ότι αν ένα παιδί κληρονομήσει κάποια ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία που προδιαθέτουν για ναρκισισμό ότι οπωσδήποτε θα εξελιχθεί σε ναρκισιστή Εννοείται ότι εάν ένα παιδί γεννηθεί σε μια οικογένεια που υπάρχουν αρκετοί ναρκισιστές φέρει πολλά ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία τα οποία να έρχονται από του ναρκισιστές Όμω, ξαναλέγω δεν επαρκεί, δεν είναι αρκετή η κληρονομικότητα για να γίνει κάποιο ναρκιστή. Ο βασικότερος ρόλος του αν θα εξελιχθεί ένα πρόσωπο σε ένα αρκησιστή ή σε ένα πρόσωπο με καλοσύνη και καλοήθεια και εδώ σας υπενθυμίζω το 20ο επεισόδιο του podcast αυτό που έχει να κάνει με το Αγκρία Πολυνές και το Δυσαγκρία Πολυνές το Αγκρία Πολυνές μπορεί στα ελληνικά να μεταφραστεί ως καλοήθεια και το Δυσαγκρία Πολυνές ως κακοήθεια είναι το 20ο επεισόδιο του podcast ε, σε εκείνο το επεισόδιο βλέπουμε... ότι υπάρχει μια επιλογή του ανθρώπου... η οποία γίνεται ξανά και ξανά... σε διάφορες ηλικιακές φάσεις... και σε διάφορες περιστάσεις της ζωή του... ώστε να ακολουθήσει το δρόμο της αρετής... που είναι το να είναι angriable... να είναι καλοδιάθετος, να είναι καλοήθης... ή το δρόμο της κακίας... να είναι κακοήθης. Να είναι εναντιωματικό. Πώς επιλέγει κάποιος να είναι εναντιοματικός... Αυτό έχει να κάνει με το ποιου θαυμάζει, ποιου ανθρώπου έχει ω πρότυπα και σε ποιου θέλει να μοιάσει, ποιοι τον εμπνέουν. Εάν, για παράδειγμα, κάποιο είναι χρυσό παιδί ναρκιστών γονέων και θεωρεί ότι οι ναρκιστέ γονεί του είναι πρότυπα προ μίμηση, είναι πολύ πιθανό να του μιμηθεί και να εξελιχθεί και αυτό σε Ή αν κάποιο είναι κακοποιημένο παιδί τοξικών γονέων ή τοξικού γονέα ή ναρκιστή γονέα και γνωρίζει στο περιβάλλον του άλλου ανθρώπου που να έχουν φω στη ψυχή του και στην καρδιά του και να είναι γεμάτη καλοσύνη, μπορεί να επιλέξει ότι εγώ θα ακολουθήσω το παράδειγμα μια καλή γιαγιά ή μια καλή θεία, ενό καλού θείου, ενό καλού εκπαιδευτικού, ενό ανθρώπου ο οποίο μου διδάσκει με το παράδειγμα του και με τον τρόπο που συνδέεται μαζί μου την αγάπη. Ε, είναι αλήθεια ότι μπορεί να υπάρξουν και παιδιά που να μεγαλώσουν σε ένα σπίτι που και ο ένα ο γονιό και ο άλλο ο γονιό να μην είναι να είναι όμω εύθραυστε προσωπικότητε, να είναι συνεξαρτώμενοι και καθυποταγμένοι στου γονεί του και στα πετσερικά του και τα παιδιά του να επιλέξουν να ταυτιστούν, να καθρεφτήσουν και να μιμηθούν του ισχυρού τη οικογένεια, τον αρκιστή παππού, την αρκιστή γιαγιά, τον αρχιστη θείο που έχουν και οικονομική επιτυχία και κοινωνική επιτυχία και οι άλλοι του σέβονται. Αυτές τις μέρες παρακολουθούμε μαζί με τον Πάνο μια σειρά στο Apple TV την οποία την είχα παρακολουθήσει και πριν δύο χρόνια μόνη μου και την παρακολουθούμε ξανά μαζί. Η σειρά έχει τίτλο Bad Sisters. Αν δεν κάνω λάθος η μετάφραση στα ελληνικά είναι κακές αδερφές και είναι μια εξαιρετική σειρά η οποία δείχνει την ιστορία μιας γυναίκας κάργα συνεξαρτώμενης η οποία ήταν παντρεμένη με ένα εξαιρετικά κακοποιητικό άνδρα ναρκισιστή ολκής ο οποίο δεν κακοποιούσε μόνο τη γυναίκα του, δεν κακοποιούσε την κόρη του, αλλά κακοποιούσε και τι τέσσερι αδερφές τη γυναίκα του, οι οποίε ήταν ορφανέ απογονεί και ήταν πολύ συνδεδεμένε μεταξύ του οι πέντε αδερφέ. Είμαστε, νομίζω, μα έχουν μείνει δύο επεισόδια για να τελειώσουμε τη σειρά και περιμένω και τη δεύτερη σεζόν. Είναι συγκλονιστικό πόσο ξεκάθαρα αποτυπώνεται ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα του κακοήθους ναρκισιστού στο πρόσωπο του ανθρώπου αυτού. Και έτσι η κόρη του, η οποία είναι 12 χρονών στη σειρά, σε κάποια φάση είναι έξω στην πόλη μαζί με τις συμμαθήτριες της, περνά η μάνα της η οποία είναι συνεξαρτόμενη, είναι πολύ αδύναμη, είναι εύθραυστη, δεν σηκώνει κεφάλι απέναντι στον άνδρα της, δεν υπερασπίζεται ούτε τον εαυτό της, ούτε την κόρη της, ούτε τις αδερφές της, όταν τους ξεγελάει, τους κοροϊδεύει, τους λιδωρεί, τους κακοποιεί ο άνδρα τη και χαιρετάει η κόρη τη μάνα και η κόρη δεν τη χαιρετάει πίσω. Και όταν τη ρωτάει μετά γιατί δεν με χαιρέτησε, τη απαντάει η κόρη ότι ντρέπομαι για σένα που είσαι τόσο αδύναμη. Οπότε αν εμείς παραμένουμε μέσα σε κακοπιτικές σχέσεις και παραμένουμε συνεξαρτώμενοι και δεν χωρίζουμε και έχουμε και παιδιά, είναι πολύ πιθανόν τα παιδιά μας να μην θαυμάσουν εμάς που είμαστε υποδουλωμένα πλασματάκια, αλλά να θαυμάσουν και να θελήσουν να αντιγράψουν τον άλλο γονέα, τον αρκησιστή, ο οποίος είναι κοινωνικά επιτυχημένος και ο οποίο δείχνει δυνατό μπροστά στα μάτια των παιδιών. Και αυτό μπορεί να συμβεί και σε περιπτώσει που είναι χωρισμένο ένα ζευγάρι. Μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι και ο ναρκιστή από του δύο γονεί να κάνει τεράστιο ψυχολογικό πόλεμο στον άλλο γονέα. Και αν ο άλλο είναι υποταγμένο, αν ακόμη και μετά που έχει χωρίσει, εξακολουθεί να άγεται και να φέρεται από τον ναρκιστή, από την ναρκισήστρια πρώην ο ναρκισιστής ή ναρκισίστρια να είναι πρότυπο προ μίμηση για τα παιδιά, γιατί του δείχνει στην πράξη ότι νικάει. Ε, μου έκανε εντύπωση πολύ μια στιχομηθεία που είχα στα σχόλια με μια κοπέλα πρόσφατα, η οποία έλεγε ότι ξεκίνησε μια σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίο έχει χωρίσει, αλλά η πρώην του δεν τον αφήνει να βλέπει μόνο του το παιδί, παρόλο που το παιδί είναι άνω των τριών ετών. Και τον εξαναγκάζει να συναντηθούν όλοι μαζί, δηλαδή εκείνη το παιδί και αυτό για να βλέπει το παιδί. Και η κοπέλα λέει: Ήταν ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο για το σύνδρομο τη Ρεβέκα. Λέει: Μήπω έχω γίνει και εγώ Ρεβέκα και συζητούσαμε το θέμα. Και εγώ τη είπα ότι ένα άντρα ο οποίο έχει χωρίσει και υποτάσσεται στο θέλημα μια ναρκήστρια πρώην, η οποία του επιτάσσει να έχει επαφέ μαζί τη, προκειμένου να βλέπει το παιδί του. Και δεν βρίσκει λύση μέσα από την νομική οδό, γιατί υπάρχει και η νομική οδό. Που μπορεί κάποιο να πάει δικαστικά και να διεκδικήσει το δικαίωμα ε, επαφών με το παιδί. Αλλά πολλέ φορέ οι άνθρωποι που είναι συνεξαρτώμενοι, όταν χωρίσουν από ένα κακοήθη ναρκισιστή, από μια κακοήθη αρχισίστρια μπορεί να φοβούνται, να τρέμουν, να είναι αδύναμοι, να μην τολμούν να έρθουν σε αντιπαράθεση με τον πρώην του ή με την πρώην του και να υποκύπτουν στι παράλογε απαιτήσει του. Γιατί είναι εξαιρετικά παράλογο να θέλει μια γυναίκα που την έχει χωρίσει ο άντρα τη να είναι και αυτή παρούσα όταν θα βλέπει το παιδί, το οποίο παιδί περπατάει, μιλάει, δεν θυλάζει και το καθεξή. Και τη είπα ότι αυτό ο άνθρωπο ξεκάθαρα δεν είναι σε φάση να κάνει σχέση και μου απάντησε ότι ναι, του είπα να πάμε σε ψυχολόγο και αρνήθηκε. Δηλαδή ε, τα παιδιά μας επιλέγουν να μιμηθούν και επιλέγουν να αντιγράψουν το πιο ισχυρό. Άρα όταν μένουμε υποταγμένοι, θυματοποιημένοι, τότε τα παιδιά μας μας θεωρούν αδύναμους, και δεν μα αντιγράφουν. Και αυτή είναι ακριβώ η σκοτεινή πλευρά τη συνεξάρτηση. Δεν είναι μαγκιά κάποιο να είναι συνεξαρτώμενος. δεν είναι αρετή να είναι κάποιο συνεξαρτώμενος. είναι εξαιρετικά α, επικίνδυνο να είσαι συνεξαρτώμενο και για τη δική σου ψυχική υγεία και για αυτήν τον παιδιό σου. Αυτέ ήταν οι ερωτήσει τη φίλη. Και πάμε τώρα να διαβάσουμε τη δεύτερη ερώτηση, που ήταν κάτω από το χθεσινό βίντεο για την ιστριονικότητα. Γράφει λοιπόν η φίλη ιστορία λοιπόν με ένα άτομο με ιστριονικό στυλ προσωπικότητας. Τόσα χρόνια τη λυπόμουνα μέχρι που ξύπνησα μέσω της ψυχοθεραπείας και της ψυχοεκπαίδευσης. Σε μια λοιπόν έξοδό μα, τρομερά στενοχωρημένη και εκνευρισμένη με τον καινούριο διευθυντή τη, ο οποίο δεν τη κάνει χάρε και διευκολύνσει με το παιδί, αλλά πηγαίνει με το γράμμα του νόμου. Όταν εγώ τη είπα ότι κάποια στιγμή θα έβρισκε μπροστά τη έναν τέτοιο διευθυντή και τη πρότεινα να βρει λύσει για το θέμα, ώστε να μην μείνει το παιδί μετέωρο, είχε ένα ξέσπασμα υπερβολικό, με κατηγόρησε ότι δεν έχω ενσυναίσθηση, ότι επειδή δεν έχω παιδί δεν ξέρω και πολλά άλλα τέτοια. Οι ιστριονικοί, όπως ακριβώς και οι ναρκισιστές, όταν τους ξεμπροστιάσεις σου επιτίθενται, παθαίνουν τραύμα στον αρχισιστικό τους εγώ και ξεσπάνε. Μας άκουσε όλο το μαγαζί από τις φωνές της και το ξέσπασμά της, έγινα ρεζίλια, αλλά το καλό είναι ότι σήκωσα ανάστημα. Το αποτέλεσμα να μην έχει επικοινωνήσει μαζί μου έκτοτε και έχουν περάσει δύο εβδομάδες. Εγώ θα σου πω γλίτωσες. 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 Είναι τέλεια όταν αρχίσεις πάνω πανενό κόντακτ μαζί μας. Σημαντική παρατήρηση. Η μάνα της είναι χειρουργημένη. Η επέμβαση είναι αστεία για το δράμα που έχει πέσει στο σπίτι. Και η φίλη μου αυτή τρομερά εκνευρισμένη με τον διευθυντή γιατί η μάνα της πονάει τόσο πολύ και είναι χειρουργημένη που δεν θέλει να την αφήνει μόνη ή να την αφήσει με το παιδί και κουραστεί ή αποβημιραίο. Έχω βάσιμες υποψίες ότι είναι η στυρονική και η μάνα και η κόρη η οποία είναι φίλη μου. Το ερώτημα είναι πώς γίνεται να είναι η στριονική να η μάνα και η κόρη. Πώς δεν γίνεται. Παίρνει ό, η μία παράδειγμα από την άλλη. Αν αυτή η φίλη σου έχει μεγαλώσει σε ένα σπιτικό όπου η ιστριονική μάνα κάνει κουμάντο και αν έχει και έναν πατέρα ο οποίος είτε υποτάσσεται στην ιστριονική μάνα είτε υποτασσόταν μπορώ να υποθέσω μόνο ότι δεν ζει πλέον, ότι μπορεί να πέθανε κιόλα ο άνθρωπος. Ξέρετε μερικοί άνθρωποι πάλι βυθισμένοι στη σκοτεινή πλευρά της συνεξάρτησης καταλήγουν να πεθαίνουν ανεχόμενοι και καταπίνοντας ανεχόμενοι τέτοια τσογλάνια και καταπίνοντας την καταπίεση να μην μιλήσουν, να μην μπουν τίποτα και να ακούνε όλη μέρα κλαψομουνιάσεις για βλακίες Στο τέλος αρρωστάνε οι άνθρωποι Δεν ξέρω, υποθέτω Αν λοιπόν αυτή η φίλη σου μεγάλωσε σε ένα σπίτι Με έναν πατέρα εποταγμένο ή απόντα Ή αντιχώρησε τη μάνα της Και έμεινε μόνη της με αυτήν Και η μάνα της έβλεπε ότι κατάφερνε να περνάει ζάχαρη Με το να κλαίγεται συνέχεια Γιατί να μην ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα Γιατί να ενοχληθεί και επίσης σημειώστε το αυτό ότι εάν υπάρχει ένα παιδί μόνο σε μια οικογένεια, αν ένας ναρκισιστής έχει ένα παιδί μόνο, αυτό το παιδί θα το προσέξει πολύ, ούτω ώστε να το έχει σταθερή πηγή τροφοδοσίας για τη ζωή του όλη. Οπότε ο ναρκισιστής που έχει ένα παιδί, πολύ πιθανόν εκείνο το ένα παιδί να το δει ως προέκταση του ναρκισιστικού του εγώ, να κάνει τεράστια ταύτιση με εκείνο το παιδί και τεράστιες προβολές πάνω σε εκείνο το παιδί, να το έχει μέσα σε ένα χρυσό κλουβί και να το κάνει indoctrinate, να το, να του κάνει τέτοια πλήση εγκεφάλου, ώστε εκείνο το παιδί να θεωρεί το γονιό του τέλειο και να αντιγράφει αυτό τον τέλειο και να είναι υποχείριο αυτού του τέλειου γονιού. Εντάξει, άρα και η πρώτη φίλη που ρωτάει αν τα παιδιά των αρκησιστών είναι Πόσο πιθανόν είναι τα παιδιά των ναρκιστών να γίνουν και αυτοί ναρκιστέ ή να είναι, είναι τοξικοί άνθρωποι, Εγώ θα έλεγα ότι η λέξη τοξικό άνθρωπο είναι συνώνυμο της, του ναρκιστή, γιατί αν κάποιο είναι τοξικό άνθρωπο, δηλαδή λειτουργεί με τοξικότητα συνέχεια, σημαίνει ότι λειτουργεί με ένα τρόπο. Είναι συνώνυμο το τοξικό και ο ναρκιστή. Και ο τοξικό ήταν ένα όρο που χρησιμοποιούσαμε παλαιότερα, που δεν γνωρίζαμε, δεν είχαμε τον όρο ναρκιστή με την έννοια άνθρωπο με ένα αρκιστικό στυλ προσωπικότητα. Είναι εξαιρετικά πιθανόν τα παιδιά ενό ναρκισιστή να γίνουν και αυτά ναρκισιστέ, είτε γιατί είναι και οι δύο γονεί ναρκισιστέ και δεν έχουν άλλο παράδειγμα υγιέ, είτε γιατί ο ένα γονιός είναι ναρκισιστή, ο άλλο είναι υποταγμένο. Οπότε τα παιδιά θα αντιγράψουν, θα αντιγράψουν, και θα μιμηθούν το μάγκα τη υπόθεση ή τη μάγκησα τη υπόθεση. Μάγκησα λέμε στην Κύπρο, το θηλυκό του μάγκα. Τώρα, το να είναι και η μάνα ιστριονική και να αρχίσω και η κόρη. Χαίρο πολύ, χαρίλα, συμβαίνει πολύ συχνά. Και σκεφτείτε αυτού του ανθρώπου, οι οποίοι μπαίνουν γαμπρή νύφε σε τέτοιε οικογένειε που και η μάνα και η κόρη και η μάνα και ο γιο και ο πατέρα και η κόρη και ο πατέρα και ο γιο είναι να και ιστριονικοί και έχουν να αντιμετωπίσουν αυτό το μέτωπο. Παντρεύονται μια οικογένεια να και ιστριονικών. Μη σα τύχει. Αυτές είναι οι απαντήσει μου στα ερωτήματα. Ελπίζω να ήταν χρήσιμε οι πληροφορίε που έδωσα και το μικρό βίντεο που έβαλα για να δείτε πώς λειτουργεί το κανάλι. Καλωσορίζω ξανά τον νέο κόσμο στο κανάλι. Κάντε λίγο homework, ξεκινήστε με το playlist του podcast. Παρακολουθήστε έτσι λίγο τα βίντεο με τη σειρά στο podcast. Τα έχουμε έτσι ακριβώ για εισαγωγικά βίντεο, εισαγωγικά στη ψυχοεκπαίδευση και τα ξαναλέμε καθημερινώ. Ανεβαίνει βίντεο στο οποίο Διαλεγόμαστε ζητήματα ψυχοεκπαίδευση. Θέλω να κάνω μία μικρή παρατήρηση. Επειδή αυτέ τι μέρε διάβασα πάρα πολλά σχόλια κάτω από τα βίντεο, τα οποία, εάν κάποιο παρακολουθούσε προσεκτικά το βίντεο, δεν θα έκανε τι άστοχε ερωτήσει. Λίγη προσοχή πρωτού γράφουμε ερωτήσει στα σχόλια, γιατί το κανάλι μα είναι ένα κανάλι που θέλω να είναι αυθεντικό και έτσι απαντώ εγώ ίδια προσωπικά σε όλα τα σχόλια και τα διαβάζω όλα. Οπότε προσέξτε να μην αφήνετε σχόλια τα οποία. Εάν είχατε παρακολουθήσει πιο προσεκτικά το βίντεο, δεν θα είχατε τις απορίες που βάζετε. Σας χαιρετώ. Μου. Φιλιά.